και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλέας του ουράνιου και του παράδειγου, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, εις αυρός των ανθρώπων, και ο Ιησούς Χριστός, ερθέ και σκήνωσε να μείνει, και κατάσχει μας, θα πάσει κλήρως, εσώσε σε βέβαιες χάσει μόνο. Αμήν. Εσύ θα λέτε σε πάνω πώς θα λέτε. Θα γιατί. Επάνω, θα ανέβεις στο μοναστήρι. Λέω ναι, λέω ναι, λέω ναι. Λέω ναι. Λοιπόν, επειδή δεν ακούω επάνω, έκανα όλο τον όρθο σπίτι μόνος μου. Τον όρθο. Ώστε άμα το επαναλαμβάνω να πιάνω το. Γιατί δεν ακούω. Έχεις καλή αυτή. Λοιπόν, σύναξε ο Χριστός τους μαθητάς στο όρος των ελαιών, των ελαιών. Και ενώ ήσαν όλοι μαζεμένοι, οι μαθητές εννοείται, ανέβαινε προς τον ουρανό. Με τι ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο θέμα. Ανελήφθη, λέγει ο Κύριος, στις πράξεις των Αποστόλων, στον ουρανό. Όταν λέμε ότι ο Κύριος ανελήφθη, δεν μιλάμε για τη θεότητά Του σαν Θεός. Γιατί σαν Θεός δεν απουσιάζει από πουθενά. Είναι πανταχού, είπαμε. Πανταχού παρόν, επομένως. Αλλά το ανθρώπινο σώμα που δανείστηκε από την Παναγία, ενωμένο με τη θεότητα, το οδήγησε στα δεξιά του Πατέρα. Οι πατέρες όλοι και το Ευαγγέλιο φωνάζουν δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, ότι κατά ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο που αδυνατεί η ανθρώπινη διάνοια και πώς να μην αδυνατεί να καταλάβει πώς ενώθηκε το ανθρώπινο σώμα και, και θεώθηκε και το ανέβασε στον ουρανό Κύριος. Αυτό αποτελεί ένα μυστήριο. Αλλά τονίζουν οι πατέρες ότι στο σώμα του Κυρίου, στο σώμα του Κυρίου υπάρχουν ενωμένες όλες οι καθαγιασμένες επιγείς, υλικές υπάρξεις, σώματα. Είναι ενωμένα στο σώμα του Κυρίου. Τα έχει ο Κύριος, τα περικλίνει μέσα ο Κύριος. Είναι μυστήριο, αυτό δεν καταλαβαίνετε και ούτε θα καταλάβουμε. Αυτό είναι μόνο στο άπειρο νου του Θεού. Καλά τοποθετημένο. Σε μας ψήγματα πάρα πολύ μικρά παραχωρούνται για να μπορούμε με αυτά τα ψήγματα να ζούμε και να νοιαζόμαστε. Ανελήφθη λοιπόν ο Κύριος, αλλά προ της αναλήψεώς Του είχε υποσχεθεί ότι θα σας στείλω, το έχουν πει κι άλλες φορές, τον Παράκλητο, το Πνεύμα, το Άγιο, και ονομάζεται Παράκλητος, γιατί η εργασία που κάνει στον άνθρωπο είναι να τον παρηγορεί, να τον δυναμώνει, να τον φωτίζει και να τον σώσει. Να τον παρηγορεί, να τον δυναμώνει, να τον φωτίζει και να τον σώσει. Η σωτηρία μας εξαρτάται από τη συμμετοχή μας στο Άγιο Πνεύμα και τη δική μας πολύ πολύ μικρούτσικια προσπάθεια.
δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά χρειάζεται αυτό που μας ανήκει, το μικρό κόπο, να το καταβάλουμε για να συνεργαστούν Πνεύμα Άγιο και δική μας προσπάθεια, ώστε εμείς να έχουμε την κατάληξη των Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, Πράξεων των Αποστόλων, θα πάρουμε ένα κομμάτι, αφού το αναγνώσω, και θα σχολιάσουμε ορισμένα που μας είναι αναγκαία για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με την Πεντηκοστή. Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Και όταν συμπληρώθηκαν 50 ημέρες, θα το εξηγήσω από, γιατί λέει Πεντηκοστή, δεν είναι η Πεντηκοστή που εμείς έχουμε σήμερα. Οι Εβραίοι κάποτε ήσαν εγμάλωτοι στην Αίγυπτο και ο Μωυσής τους έβγαλε από την Αίγυπτο περνώντας ερυθρά θάλασσα, χωρίς να βραχούν τα πόδια, την έρημο του Σινά, 40 μέρες έκανε εκεί πέρα, έτσι δεν έκανε, 40 χρόνια, 40 χρόνια, 40 χρόνια μέρες, λοιπόν, και εισήλθαν στην γη της Επαγγελίας. Αυτή η ελευθερία, η ελευθερία αυτή που απέκτησαν τη βοή του Θεού, ορίστηκε να εορτάζεται μια φορά το χρόνο. Πότε, λέει, πρώτα λέει, ξεκινούσαν να θερίζουν τους αγρούς και από τη στιγμή που θερίζουν τους πρώτους καρπούς, 50 μέρες μετά, γιορτάζανε το λυτρωμό τους, όπως εμείς 25 Μαρτίου. Γιορτάζουμε την ελευθερία μας από τους Τούρκους, γιορτάζουν την ημέρα της Πεντηκοστής, την ελευθερία τους από τους Φαραώ, που ήσαν σκλάβοι. Αλλά, παίρνοντας τους πιο καλούς πρώτους καρπούς, τους πρόσφεραν θυσία στον Θεό, για να πούνε ευχαριστώ. Όταν λοιπόν ακούμε, συμπληρώθηκε η ημέρα της Πεντηκοστής, δεν είναι η δική μας Πεντηκοστή. Είναι η δική της Πεντηκοστή. Η δική μας Πεντηκοστή δεν παρακάτω, θα το πει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, Πεντηκοστή σημαίνει για τους Εβραίους μεγάλη εθνική γιορτή, κατά την οποία πρόσφεραν θυσία στο Θεό τους πρώτους και καλύτερους καρπούς. Τους πρώτους και καλύτερους καρπούς. Έτσι ο Μωυσής τακτοποίησε το θέμα. Να λένε ευχαριστώ στον Θεό. Συμπληρώθηκε λοιπόν η μέρα της Πεντηκοστής, λέει, και ήσαν άπαντες οι Απόστολοι ομοθυμαδών. Ομοθυμαδών σημαίνει με μια καρδιά, με μια πνοή, με μια θέληση, αγκαλιασμένη και, και περίμεναν την υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριος. Στο υπερόν, σε ένα σπίτι, στον πάνω όροφο, εκεί τους είπε περιμένετε μέχρι σας στείλω το Πνεύμα του Άγιου. Εκεί ήσαν λοιπόν ομοθυμαδών, με μια καρδιά, με μια αγάπη, ενωμένη και προσευχόμενη. Και εγένω το άφνο εκ του ουρανού, ήχος όσπερ φερωμένης βιαίας πνοής. Και έγινε, λέει, από τον ουρανό, ήχος, κάτι σαν δυνατός άνεμος, λέει, φερωμένης βιαίας πνοής. Και επλήρωσεν όλο τον οίκον εις εκαθημένη και γέμισε το υπερό
όπου ήσαν ενωμένοι οι Άγιοι Απόστολοι και προσευχόμενοι και δοξάζονται στον Θεό. Μόνο σε μία τέτοια ατμόσφαιρα κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και σε καμία άλλη εκτός από τούτου του είδους ατμόσφαιρα. Λένε οι πατέρες ότι βιαία η πνοή, γιατί έπρεπε να ξεριζώσει κάποιο κόσμο παλαιό που είχαν οι Απόστολοι και να φυτέψει κάποιο καινούριο κόσμο. Και εκεί έχει ζώρι. Να ξεριζώσει, δεν ξεριζόταν εύκολα τα πάθη και δυναμίες και να τους φωτίσει παράλληλα. Βίαια πνοή. Εδώ το Άγιο Πνεύμα παρουσιάστηκε σαν βία πνοή στο Μωυσή επάνω στο όρος, σαν άβρα λέει, σαν αεράκι που σε χαϊδεύει ωραία ωραία και σου γλυκαίνει την ψυχή. Ανάλογα με το τι έχει σκοπό το Πνεύμα το Άγιο να τακτοποιήσει και ενεργεί. Άλλωστε ο Μωυσής είχε καθαγιάσει, τώρα κατεβαίνει για να του υποδείξει τι πρέπει να κάνει για να φτάσουμε σύν της επαγγελίας. Και πλήρωσε όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Και αυτή η βία απνοή γέμισε όλο το σπίτι όπου ήσαν καθήμενοι οι Απόστολοι. Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και όλοι γέμισαν, σαν να είναι κάποια δοχεία που τα γεμίζουμε, με Πνεύμα Άγιο, με Πνεύμα Άγιο. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσα ως υπηρός και είδαν ή παρουσιάστηκαν, να το πούμε έτσι, στους Αποστόλους τα κεφάλια γλώσσες σαν φωτιά, ως υπηρός, γλώσσες σαν φωτιά, και κάθισε στον καθένα από αυτούς, στον καθένα από αυτούς. Και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες και άρχισαν οι Απόστολοι να μιλάνε άλλες γλώσσες εκτός των εβραϊκών που μιλούσαν. Καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθένιστε. Όπως και ενεργούσαν, έτσι όπως τους δίδασκε το Άγιο Πνεύμα να ομιλούν. Καθώς το Πνεύμα εδίδου έδινε ώστε αποφθένιστε να μιλούν. Εδώ θυμάμαι, κάνω λίγο στάση, έρχομαι στον Άγιο Παΐσιο που τον επισκέπτονταν ξένοι από άλλες χώρες που δεν ήξερε ελληνικά και συνομιλούσε μαζί τους και το γράφει ένα βιβλίο, πώς συνομιλούσε γέροντα, ρε παιδί, πεντηκοστή γινότανε, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, εγώ μίλαγα γαλλικά, τα μετέφρασε κατευθείαν στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Δεν είναι δύσκολο, λέει, έγινε τότε, Παύλη, να επαναλαμβάνετε το ίδιο θαύμα όταν χρειάζεται. Όχι. Αυτό γίνεται στους αιώνας των αιώνων και θα γίνεται, ώστε η Εκκλησία μας να μπορεί να έχει επικοινωνία με τον άλλον κόσμο. Το Πνεύμα του Άγιο που μας κάνει και έχουμε αυτό το πράγμα, αυτή την επικοινωνία. Ήσαν στα Ιεροσόλυμα κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, απαντός έθνος. Λέγει, όταν έγινε η κάθοδος, κατέβηκε,
το Άγιο Πνεύμα στα Ιεροσόλυμα, αφού ήταν πεντηκοστή, να θυμίσω και κάτι, να το έχουμε υπόψη μας. Ο νόμος του Μωυσή που πήρε στο Σινά έλεγε πολύ καθαρά, όπου κι αν βρισκόσαστε, σε ποια χώρα της γης, και τρεις φορές τον χρόνο θα ερχόσαστε να παρουσιαζόσαστε στο ναό. Τρεις εορτές, τον Αζίμων, Πεντηκοστής και μία άλλη, δεν τη θυμάμαι. Θα ερχόσαστε να δίνετε παρόν στο ναό, στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, όταν εδώ λέει ήσαν οι Ιουδαίοι που βρίσκονταν αλλού και ονομάζονται της Διασποράς αυτοί οι Ιουδαίοι, είχαν σπαρθεί στα λαταμένα της γης και την ημέρα εκείνης Πεντηκοστής ήταν εκεί. Δεν είναι σύμπτωσης, αλλά ο Κύριος δείχνει πότε κάνει την παρουσία του εμφανώς. Όταν λατρεύεται στην Εκκλησία και πουθενά αλλού. Εμφανώς. Λοιπόν, Πεντηκοστή ρε παιδί λέει. Και εδώ οι Απόστολοι λοιπόν πήρε το Πνεύμα του Άγιο και πήρε το λόγο, το γνωρίζουμε πολύ καλά, ο Απόστολος Πέτρος, από τον μπαλκόνι ψηλά, μίλαγε και άκουγαν. Μια περίφημη ομιλία, την δεν την ακούσουμε στην άλλη σύναξη. Μια πολύ περίφημη ομιλία. Τώρα θα σχολιάσουμε και ένα δαλή που θα διαβάσω. Οι Εβραίοι που βρίσκονταν εκεί, που κατέφθη από τις άλλες χώρες, άλλος μίλαγε, θα πω τώρα, στα Παρθικά, άλλος ήταν Μύδος, άλλος από αλλού, άλλος από χώρες εκεί γύρω, Αγγλοσάξονες και λοιπά. Και όταν μιλούσε, λέει, απορούσαν πως αυτοί οι αγράμματοι ψαράδες, ενώ γράμματα δεν γνωρίζουν, μιλάνε στη δική μας γλώσσα, στη γλώσσα του καθενός. Αυτό που οι Κύριοι, αν ανοίξει και το τάμπλετ, θα δεις πως εργάζονται, κάνουν την παγκοσμιοποίηση την επόμενη. Και ότι πόσο συστηματικά εργαζόντουσαν για να μας φέρουν μπροστά Τσίπρα και τον άλλο που είναι αντιπολίτευση. Αυτά είναι όλα μέσα στο... Αυτό θα έχει μελετήσει, που σου λέω, 40 χρόνια μέσα στην Αμερική, θα έχει μελετήσει για πράγματα. Και λέει ο Τσίπρας, δεν είναι τίποτα. Θα φύγει γρήγορα κι αυτός. Λοιπόν, ο δε Ερντογάν ή ξαπλωτός ή εν ζωή θα φύγει. Με ντοκουμέντα, έχει ντοκουμέντα μέσα. Λοιπόν, εκείνο το Οδύσσια TV, στο τάμπλετ. Λοιπόν, προχωράω. Ομιλούσε λοιπόν από τον μπαλκόνι και γεμάτη απορία πως αυτοί οι ψαράδες, ενώ είναι αγράμματοι, μιλάνε στη γλώσσα του καθενός μας. Η απορία είναι μεγάλη. Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως, εντάξει, δεν υπάρχει. Μιλάς και γίνεται όπου θέλει ο Κύριος. Όπου θέλει ο Κύριος. Και λέει τώρα εδώ το εξής, τις φυλές που βρίσκονταν εκεί, τις ημέρες εκείνες. Λέει λοιπόν, ήσαν Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτε, όσοι κατοικούσαν τη Μεσοποταμία, την Ιουδαία και την Καπαδοκία, το Πόντο και την Ασία, τη Φρυγία και την Παφυλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης και τα μέρη της Κυρήνης και Ρωμαίοι και Ιουδαίοι και Κρήτες και Άραβες. Ήταν από όλα τα μέρη της γης. Από όλες τις τότε γνωστές φυλές της γης. Και ανέβηκε ο Πέτρος και ομίλησε. Ομίλησε στη γλώσσα του καθενός χωριστά. Και τι ομίλησε λέει, τα μεγαλεία του Θεού. Εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι. Ακούστε, αν δεν μας αγγίζουν οι γραφές, γιατί λένε οι πατέρες, μέσα στα γράμματα του Ευαγγελίου και των Αποστόλων είναι κρυμμένος ο Χριστός ο ίδιος. Αν τώρα εγώ που το διαβάζω
Δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο, σημαίνω ότι δεν έχω τα αισθητήριά μου υγιή. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στους Αγίους που βαδίζουν σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Όπως λέει ο Κύριος, εκεί η παρουσία είναι ορατή. Είναι ορατή. Γι' αυτό λένε εφαρμόστε τις εντολές και κρύπτε ο Χριστός και κρύπτε μέσα στις γραφές. Είναι κρυμμένος μέσα στις γραφές. Ακούστε κάτι, όχι μόνο μας φαίνεται παράξενο, αλλά το θεωρούμε και αδύνατο. Και ο λόγος ποιος είναι? Γιατί αυτό το λιαράκι που λέγεται Αγία Γραφή δεν το ανοίγουμε. Το θεωρούμε πολύ βαρύ. Και εγώ που σας το λέω, όταν πάω να διαβάσω, βάρος μου δημιουργείται. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Χρειάζεται προσπάθεια για να κάνεις αυτό το πράγμα. Να χειμολογηθεί και προσευχή. Δεν διαβάζεται, άντε, δεν είναι περιοδικό, δεν είναι εφημερίδα. Εκεί πας το κατά, σε σπρώχνει ο διάβολος πολύ εύκολα εκεί. Εδώ όμως χρειάζεται προσωπική προσπάθεια. Άρα λοιπόν, και της Εκκλησίας που ερχόμαστε. Πότε θα τελειώσει? Άργησε η Εκκλησία, ακούς να λένε. Έτσι δεν είναι. Γιατί? Γιατί θεωρούμε μία συνήθεια που μας κουράζει. Ενώ εκείνος που καλλιεργείται μια ζωή με ερωτική σχέση προς τα Θεία, δεν νιώθει το ίδιο. Αισθάνεται ότι ζει τον Κύριο τη στιγμή εκείνη και συνομιλεί με τον Κύριο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Καθόλου το ίδιο πράγμα. Να αναφέρω ένα κομμάτι με δικά μου λόγια και να κλείσω με κάτι άλλο το θέμα. Λοιπόν, αφού επλήσαν Πνεύμα του Αγίου, ο Πέτρος γέμισε, λέει, πήρε το λόγο και δίπλα του, καθώ στο μπαλκόνι, είχε τους 11. Στο κέντρο ο Απόστολος Πέτρος, τον σεβαστήκανε, γιατί είναι και επίσκοπος στα Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, και ομίλησε για τον ερχομό του Κυρίου και την έξοδο του Κυρίου. Αυτά θα τα δούμε την άλλη δόση. Εγώ θέλω τώρα να διαβάσω κάτι κομματάκια που έχω από ένα βιβλίο που κάνει σχόλια. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον κόσμο την επίσημη ημέρα της Πεντηκοστής. Εξηγήσαμε την Πεντηκοστή. Όχι δική μας. Και για το λόγο τούτο, το Πάσχα βρίσκονταν στο Ιερουσαλήμ πολύ. Έλα. Σε διακόψω. Έλα. Μιλάμε τώρα για την Πεντηκοστή. Τον Εβραίο. Τον Εβραίο. Για αυτήν μιλάω τώρα. Τώρα, εδώ που διαβάζω τώρα. Αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι η Πεντηκοστή των Εβραίων. Όχι η δική μας το Άγιο Πνεύμα. Όχι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Καλά κάνεις και τις αφηγήσεις. Είσαι εδώ που είπα για την Πεντηκοστή, Δημήτρη μου. Ότι εδώ μιλάει για Πεντηκοστή, γιορτή των Εβραίων, γιόρταζαν όπως γιορτάζουμε εμείς την 25η Μαρτίου, την απελευθέρωσή τους οι Εβραίοι από τους Αιγυπτίους, την ημέρα αυτή. 50 ημέρες μετά την απελευθέρωσή τους, Πεντηκοστή, Εβραϊκή. Έτσι, έλα. Κώστα, συνεπώς, δυο φορές γιόρταζαν την Πεντηκοστή. Τρεις. Όχι, όχι, μιλάω. Δύο και μία τάσιμα. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει η ορτή των Αζήμων. Δικά τους είναι αυτά. Έτσι. Ωραία. Η μία ήταν η Πεντηκοστή. Ναι. Η γνωστή. Έτσι.
Και είχαμε και μια δεύτερη, η οποία είπαμε ότι... Όμοια με την πρώτη ήταν. Όμοια με την πρώτη ήταν. Θα ήταν κάτι παρόμοιο, όπως λέμε, Πάσχα Χριστούγεννα και 15 Αύγουστος. Ας το πούμε. Κάτι παρόμοιο. Περίμενε λιγάκι, να δώσουμε τη διασάβηση πιο όμορφα ακόμα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή είχε σχέση με το φυσικό θερισμό. Είπα προηγουμένως, θερίζαμε. Και ήταν τύπος χριστιανικής Πεντηκοστής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πίσω από αυτό κρυβότανε, φανερώθηκε, θα έλεγα μέσα σε αυτό, ήταν καβούκι αυτός ο τύπος, το Ιουδαϊκό. Ναι. Μετά αντικαταστάθηκε από τη δική μας Πεντηκοστή. Λέει λοιπόν, η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή είχε σχέση με τον φυσικό θερισμό και ήταν τύπος της Χριστιανικής Πεντηκοστής. Η Χριστιανική Πεντηκοστή έχει σχέση με το πνευματικό θερισμό. Δηλαδή, έγινε η Πεντηκοστή, φωτίστηκαν, βαπτίστηκαν η Εκκλησία, θέρισε πραγματικούς καρπούς από τους ανθρώπους που έγιναν χριστιανοί. Αυτός είναι ο καρπός μοναδικός, ο δικός μας πια. Έτσι, αυτό συμβόλιζε ο θερισμός που κάνανε οι Εβραίοι. Ότι θα έρθει το πνεύμα, θα φωτίσει και θα προσθεθούν στην Εκκλησία καρποί πνευματικοί άνθρωποι χριστιανοί. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εντάξει. Και συνεχίζω. Όταν έβαζαν το δρεπάνι για το θερισμό οι Εβραίοι, και τη συγκομιδή των καρπών, τότε και το Άγιο Πνεύμα σαν ακονημένο δρεπάνι, προσέξτε το καλά, ήρθε να θερίσει τους πνευματικούς άγρους. Στο χωράφι, στο κάμπο, θερίζουμε σάρια, γρυδάρια. Ναι. Λοιπόν, με την Πεντηκοστή, το Πνεύμα το Άγιο έδωσε στην Εκκλησία πνευματικούς καρπούς, αντί για στάρια και κρυθάρια, ανθρώπινες ψυχές. Για να συγκομιστούν και να συναχτούν οι πνευματικοί καρποί. Οι εκλεκτοί άνθρωποι στη Θεία Αποθήκη που λέγεται Βασιλεία των Ουρανών. Καταλάβατε το σχετισμό που έχει. Τότε θέριζαν στάρι και κρυθάρι, τώρα στη δική μας Πεντηκοστή γεμίζουν οι αποθήκες από καρπούς πνευματικούς του Κυρίου μας. Για κύριες αποθήκες. Δεν λέει κάπου ότι στην άλλη ζωή θα πάρει τους αμαρτωλούς, θα τους δείξει τη φωτιά εικονικά, σαν εικόνα το λέει εκεί, ενώ λέει τους εκλεκτούς που θα τους βάζει στις αποθήκες του μέσα, σαν καλό καρπό. Αυτό είναι εδώ πέρα που λέει. Λοιπόν, ο Χριστός είχε πει στους μαθητάς του, «Επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας». Κάντε τα μάτια σας έτσι ψηλά, είπε στους μαθητάς του, ψηλά τα μάτια σας, πέρα να βλέπετε. Δηλαδή, ναι, κοιτάξτε τα χωράφια στους υποκύριους, ότι είναι πλέον άσπρα, έτοιμα για θερισμό τα χωράφια. Ο Κύριος είπε έτσι. Η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή είχε σχέση με την παράδοση του Μωσαϊκού νόμου. Η Χριστιανική Πεντηκοστή είχε σχέση με τη βεβαίωση, συγγνώμη, με τη βεβαίωση και την εγκαθίδρυση του Ευαγγελίου. Η δική μας βέβαια για να διδαχθεί το Ευαγγέλιο στα πέρατα της Οικουμένης. Αυτό σημαίνει Πεντηκοστή. Και έτσι και έγινε. Και αν ήταν ένδοξο το γεγονός της παραδόσεως του Μωσαϊκού νόμου στο Σινά, πιο ένδοξο είναι το γεγονός της εγκαθιδρύσεως στη γη του Ευαγγελίου. Και είναι και πολύ πιο σπουδαιότερο. Είπαμε, πάμε λίγο παραπέρα. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Την ημέρα της Πεντηκοστής μας διδάσκει να χρησιμοποιούμε τις μεγάλες εορτές, συγγνώμη, ναι, εορτές και συγκεντρώσεις των ανθρώπων ως μεγάλες ευκαιρίες.
Δηλαδή, οι γιορτές που γιορτάζουμε, για μας είναι καιρός που μας δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή, για να μιλάμε για τα μεγαλεία του Θεού. Γι' αυτό είναι οι γιορτές. Και όχι να μιλάμε για ποδόσφαιρο, για ηθοποιούς, για τραγουδιστές, για τα λεφτά, όλο ένα τέτοια πράγματα. Στην πάντα αυτά, τις μεγάλες γιορτές. Έτσι λέει. Να μιλάμε όχι μόνο οι ιεροκήρυκες, αλλά κάθε πιστός. Γιατί κάθε πιστός μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση και να πει ολίγα, απλά και θερμά λόγια στους συνανθρώπους του. Όλοι μας μπορούμε να πούμε κάτι. Αλλά όχι σαν δάσκαλοι όμως. Και εγώ μιλάω σαν δάσκαλος, αυτό εννοώ σε όλους ισχύει αυτό το πράγμα. Να φαίνεται η αγάπη μέσα από αυτό. Και όχι ότι ξέρω περισσότερο από εσάς. Αυτό είναι το θέμα. Οι εορτές δημιουργούν σε πολλούς μια καλή διάθεση για τον λόγο του Θεού. Αλλά πόσο λυπηρό είναι να σκέπτεται κανείς ότι τις περισσότερες φορές γίνονται εορτές και πανηγύρια με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς κήρυγμα Θείου Λόγου. Λοιπόν, από πού ήρθε το Πνεύμα του Άγιου, λέει, ήρθε το Πνεύμα του Άγιου σαν πνοή βιαίο ανέμου, λέει. Το φυσικό πνεύμα, ο άνεμος, έρχεται από τα διάφορα σημεία. Ο αέρας μπορεί από παντού να φυσήξει, αυτό λέει εδώ πέρα. Του ορίζοντος, από την Ανατολή, από το Βορειά κλπ. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε εκ του ουρανού, λέει η Γραφή. Και γίνεται ο άφνο, βιαία πνοή εκ του ουρανού. Κατέβηκε από τον ουρανό, σημειώνει ο ιερός συγγραφέας. Όπως ο Χριστός είναι Ανατολή εξ ύψους. Ο Χριστός ανέτειλε όχι από την Ανατολή εδώ, από ψηλά. Από πάνω ο Κύριος, γιατί είναι ο καταβάς. Από πού κατέβηκε, από εκεί που ήταν, τον ουρανό. Από πάνω λοιπόν ήταν και το Άγιο Πνεύμα, από εκεί κατέβηκε αυτό, εκ του ουρανού. Αφού Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τα τρία αυτά που είναι ένα, γι' αυτό το κάνουμε και το πράγμα. Τα τρία αυτά που είναι ένα, είναι στον ουρανό επάνω. Αφού είναι λοιπόν επάνω, κατέβηκε από πάνω το Άγιο Πνεύμα. Αλλά προσοχή, αυτή είναι μία εικόνα για να καταλάβουμε ότι ο ουρανός, στον ουρανό είναι η βασιλεία του Θεού. Εκεί είναι η βασιλεία του. Εκεί θα πάμε. Και πουθενά αλλού. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε από τον ουρανό. Ανατολή ήρθε εκ του ουρανού. Στους μαθητάς έως ότου ενδυθείτε, λέει, τους είπε δύναμη εξ ύψου ο Κύριος. Το είχε πει, λέει, θα περιμένετε, τους είχε πει πριν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, μέχρι ότου ενδυθείτε, βάλετε, όπως βάζουμε αυτό από πάνω, δύναμη που θα έρθει από ψηλά εξ ύψους. Αν ήρθε ο Χριστός, αν έρθει ο Χριστός, κατήρθε το Άγιο Πνεύμα. Αφού είναι ένα τώρα, αφού Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι ένα, πώς κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα μόνο του? Δεν ακούω. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι ένα. Ναι. Πώς κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα μόνο του κάτω? Ο Χριστός κατέβηκε, δηλαδή σαν ένα πράγμα. Να σου το δικαιολογήσω πρώτα. Εγώ δεν έχω τέτοια απορία. Θα σου εξηγήσω γιατί. Ο Θεός, είπαμε όταν ξεκινήσαμε, ως τριάδα, είναι πενταχού παρόν. Εκεί όμως έπρεπε να γίνει αυτό για να κουνηθούν αυτοί που είχαν πάει σε αεροσόλυμα και σαν βιαία πνοή και εκ του ουρανού να καταλάβουν τι είναι, το κατάλαβες, και να δουν τα γεγονότα, να μιλάει τον Πέτρο σε ξένη γλώσσα, αλλιώς λέει ο Χρυσόστομος. Το ρωτάει ο ίδιος, γιατί δεν γίνονται τα ίδια και τώρα. Αλλά γίνονται μόνο τότε. Απορία, δεν είναι καμιά απορία αυτή. Είσαι στο Ευαγγέλιο τώρα. Ε? Είσαι στο Ευαγγέλιο τώρα γι' αυτό. Λέγει το εξής. Τότε οι άνθρωποι ήταν κολλημένοι τόσο γερά στα είδωλα και τόσο στο πετσί τους είχε περάσει ο Δίας, η Αφροδίτη, τον Ατάλλο, ώστε δεν φανταζόταν ότι υπάρχει κάποιος άλλος Θεός. Και για να κουνηθούνε,
Τους κουνάει ο Θεός από ψηλά. Με τον τρόπο αυτό. Με τα θαύματα. Πίχτρα, λέει ο Ρέσος στο μυαλό. Ήταν πίχτρα στο κακό. Έτσι λέει. Πίσα. Πώς θα γίνει να φύγει πίσα. Πρέπει να είναι βιά η πνοή πάνω. Να πάρει το κακό, το ξεριζώσει. Αυτό λέγαμε προηγουμένως. Τώρα είπες, έχουμε τις γραφές, τι του είπε εκεί. Στείλε, λέει από πάνω. Ζηλούμε. Όχι. Έχουν τα σγραφά, τη γραφή και τον Μωυσέα. Πώς θα πάει. Και να πάει, τι είπε ο Κύριος, και να πάει. Αυτοί δεν θα καμπαρίσουν. Αυτοί είναι άνθρωποι. Τώρα ζούμε με τέτοια περίοδο. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν τόσο πηχτό το μυαλό μέσα στην ύλη, που μόνο τα λεφτά σκέπτονται γιατί τίποτα άλλο παραπάνω. Χρειάζεται να κουνηθούμε και θα κουνηθούμε. Το λέω, θα κουνηθούμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, και θα κουνηθούμε και δυστυχώς θα είναι το κούνημα βαρύ. Τράνταγμα γερό. Δεν θα είναι μικρό το τράνταγμα. Και δια πολέμου και δια σεισμού. Να τα περιμένω αυτά τα πράγματα. Είναι στο πρόγραμμα μέσα. Λοιπόν, προχωράμε. Εμείς, λέει εδώ τώρα κάτι που είπαμε μόλις προηγουμένως, αδελφοί, φρονούμε τα ουράνια ή τα επίγεια. Δηλαδή σκεπτόμαστε αυτά ή ετούταλο. Ρωτάει. Πόσες φορές την ημέρα σκεπτόμαστε την Αγία Τριάδα. Ερώτημα. Τους αγγέλους, στον Παράδεισο. Και πόσες φορές τα θνητά πρόσωπα και τα υλικά πράγματα και τα συμφέροντά μας. Μία κρίση να δούμε πόσο κοντά είμαστε. Απλά πράγματα. Σου λέει αυτό και αυτό. Πάω και κάνω μία εξέταση. Πόσες φορές θα ασχολείσαι με τα θεία την ημέρα. Και πόσες με τα υλικά πράγματα. Αυτοί είμαστε χριστιανοί. Λέει στην Εκκλησία μου στέλνω μηνύματα και λέει να του πεις τώρα κύριε να μιλάει και για, και για το Ευαγγέλιο. Λέω, έχει δίκιο ο άνθρωπος, γιατί δεν γνωρίζει την τάξη της Εκκλησίας. Υπάρχει Απόστολος που μπορεί να μιλήσει, υπάρχουν και γεγονότα επίκαιρα που μπορεί να βρει και να μιλήσει. Δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο. Α, έτσι είναι, ναι, ναι, έτσι είναι, πώς είναι. Λοιπόν, προχωράμε. Πώς ήρθε το Πνεύμα του Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, άφνο. Άφνο σημαίνει ξαφνικά. Λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ευνηδίως, ξαφνικά, εξέφνης. Ήρθε στο ναό του ο Μεσσίας, συμφώνως προς την προφητεία. Ήρθε άφνο και το πνεύμα. Και έτσι, διότι το ευνίδιο ξεσηκώνει την ψυχή. Το ξαφνικό δεν μας κουνάει. Μας κουνάει το ξαφνικό. Γι' αυτό άφνο, να τους ξυπνήσετε, ήθελε. Τράνταγμα. Βιαία πνοή λέει. Βιαία, τράνταγμα. Γιατί έτσι, για να καταπλήξει, να καταπλήξει, προσέξτε το, την ακοή και την όραση των ακροατών και θεατών. Είπαμε, ήταν κολλημένη πίχτρα στα είδωλα. Δεν βγαίνανε παιδί, βγαίνουν συνήθειες. Είναι δυνατόν, δεν παλεύεις. Ένα λάθος να βγαίνει. Αυτή ήταν κολλημένη στις συνήθειες των ειδώλων. Να θυσίες παιδιών, να καρναβάλια, να το ένα, το άλλο, ήταν μέσα. Στην καθημερινή ζωή και όλη την ημέρα. Άρα κάτι έκτακτο πρέπει να γίνει. Για να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λένε οι πατέρες όλοι και αυτό που θα δεις και μέσα, ότι έρχεται η ώρα. Λοιπόν, και ο Θεός, πνεύμα αισθητός, και ο Θεός, πνεύμα αισθητός ήρθε. Ήρθε με σάρκα. Αλλιώς μπορούσε να μην γίνει άνθρωπος. Έγινε άνθρωπος, να το δούμε. Το πνεύμα ήρθε σαν βοή σφοδρού ανέμου. Και σαν πύρου. Γιατί έτσι, για να καταπλήσει την ακοή των ακροατών και την όραση, και να μπορούν να μην μπορούν να αρνηθούν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τα ακούτε. Ορισμένες φορές, ορισμένοι άνθρωποι που κοιμώνται τον ύπνο του Ιωνά, ξυπνάνε από έκτακτα γεγονότα. Από έκτακτα γεγονότα. Εκεί στο που ξανακεί, πήγε άλλη φορά,
Είδα και ένα πολύ όμορφο, είπε εδώ δίκιο νεκτάριο, γιατί τα ωραία του δεν τα βλέπει και αυτός. Ένα καθηγητή φυσικό, που ο άνθρωπος λέει ότι τερμάτισε η ζωή και πήγα πάνω. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, γιατί σε κανάλι το βρήκα, δεν μπορώ να ξαναβρω πάλι δεύτερη φορά. Το ρωτάει, εκεί που πήγες, πώς ήταν, λέει, δεν μπορώ να το εκφραστώ. Μου είναι αδύνατο. Να σας πω τι ένιωσα όμως. Εκεί ένιωσα μία απόλυτη ελευθερία και μία απόλυτη αγάπη. Είναι ακριβώς τα μέτρα του ξένιμου αυτά. Εκεί βασιλεύει η αγάπη. Εδώ τελειώνει και όταν φεύγουμε από εδώ, τελειώνει η πίστη, τελειώνει και η ελπίδα. Γιατί τι ελπίζουμε να πάμε εκεί. Δεν χρειάζεται πια. Η αγάπη μένει που είναι ο Θεός και την αγκαλιάζουμε. Και είπε αυτός, εντωμεταξύ ήμουν λέει, αθεΐζον λέει. Όχι άθεος, δεν υπάρχει κανείς λέει. Αλλά αθεΐζον ήμουν. Και από τότε έμαθα τι πρέπει να διδάσκω στα παιδιά στο σχολείο όταν άλλαξα το τιμόνι. Βλέπετε σε μερικούς γίνονται και αυτά τα πράγματα που τους κουνάει και αλλάζουν πορεία. Δεν είναι όπως τα βλέπουμε. Αυτά που δεν βλέπουν, είναι πιο ζωντανά από εμάς που καταλαβαίνουμε ότι ζούμε. Είναι πολύ πιο ζωντανά. Αλλά δεν σκαλίζουμε όπως πρέπει. Δεν σκαλίζουμε όπως πρέπει. Τι ώρα που απάντησε. Εγώ λέει ένιωσα απόλυτη ελευθερία και απόλυτη αγάπη. Και δεν ήθελα να ξαναγυρίσω. Δεν ήθελα να ξαναγυρίσω. Ποιος θέλει να γυρίσει εδώ στην ταλαιπωρία. Εδώ το θέμα το μεγάλο. Άμα βλέπεις εκεί ότι ζεις σε βασιλεία Θεού. Ας πάμε, πάμε πάλι με ένα γυράτο και να το τελειώσουμε. Όσοι δεν έχουν μέσα τους καλή διάθεση, αλλά ο σατανάς τους έχει κατακυριεύσει, τους έχει διαστρέψει και τους έχει κάνει ομοίους του, αυτοί και ο ουρανός αν κατεβεί στη γη, καταλαβαίνω από εδώ και πέρα, τι θα γίνει. Δεν πιστεύουν. Αλλά τι μιλάμε για ουρανό, αφού αυτοί οι ποιητέ του ουρανού και της γης, οι δημιουργοί του ουρανού είναι ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, κατέβηκαν στη γη, ο Κύριος δηλαδή και το Άγιο Πνεύμα, να. Και ο Πατέρας στη βάπτιση δεν κατέβηκε. Κατέβηκαν στη γη, ο ουρανός ολόκληρος, όχι αυτά που βλέπουμε, κάτι παραπάνω από εκεί. Άρα τι συμβαίνει μέσα από το σκοτάδι, βέβαια το πράγμα. Μεγάλο σκοτάδι. Οι πατέρες τα ζούσαν τα πράγματα και ένιωναν στο όνομά τους. Όταν λέει «Εν το όνομα του Ιησού Χριστού έγειρε και περιπάτη», το «Είναι του όλο» ήταν σε σεισμό μέσα του Αποστόλου Πέτρου που έκανε καλά τον παράδειτο. Έτσι είναι. Όπου δίνεσαι εκεί και κολλάς. Και εκείνο και καταλαβαίνεις. Είχα μια σύνδεση με τον «Κάτσε βρέτε». Έχεις περάσει από εκείνα από πάνω που λες. Όχι. Πώς διατυπώνεις γνώμη. Χωρίς να το ζήσεις να περάσεις, μη διατυπώνεις γνώμη. Είσαι λάθος, off. Και το καταλαβαίνεις. Προχωράω λοιπόν. Ο Θεός να μας φυλάξει από όλα τα κακά, προπάντων όμως από την πόρωση. Από την πόρωση. Ρε παιδιά, δεν ασχολούμεθα. Δεν ασχολούμεθα. Τι να κάνουμε. Προχωράω. Το Άγιο Πνεύμα ήθελε να δείξει ότι είναι Θεός. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Πατέρας Θεός και Υιός Θεός. Και γάρ ο Θεός ημών πήρ καταναλίσκον. Λέει Απόστολος Παύλος στην προσεβραίους επιστολή ότι ο Θεός είναι φωτιά που καταγγέλει. Πήρ καταναλίσκον. Φωτιά που καταγγέλει. Κατέβηκε σαν φωτιά πάνω. Πήρ έφλεγε τη βάτο κατά την εμφάνιση του Θεού στο Μωυσή. Δεν έχει βγει βάτος, στο Σινά. Αλλά δεν την έγινε όμως. Τη βάτο δεν την έγινε, φωτιά ήταν. Πήρε έφλεγε στο Σινά κατά την άλλη εμφάνιση του Θεού και την παράδοση του νόμου. Πάλι εκεί, όταν του είπε πάρ' τον νόμο, φωτιά έγινε. Έκαιγε. Αλλά δεν έγινε, δεν γεγόταν το βουνό. Πήρε και τώρα εμφανίζεται στο Υπερό στην Ιερουσαλήμ σαν σημείο παρουσίας της θεότητος. Σημάδι παρουσία της θεότητας. Φωτιά εκεί, φωτιά εκεί, φωτιά εκεί ο Θεός, φωτιά και εδώ ο Θεός ο ίδιος. Την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα, ότι είναι Θεός. Πυρ,
καταλανίσκον, λέμε στον Παύλο, και γάρ Θεός πυρ καταλανίσκον. Οι αλλοίς, οι ψαράδες, των ιχθείων έγιναν αλλοίς ανθρώπων. Σε μερικά έτη μέσα στα δίκτυα της διδασκαλίας έπιασαν μυριάδες τις εκλεκτόδυνες ψυχές ανθρωπότητας. Σε μερικές δεκαετίες αριθμούσαν τους οπαδούς του Ιησού σε έτη και λαούς. Λίγες δεκαετίες λέει και λαοί ολόκληροι έγιναν χριστιανοί. Εμείς λέμε, από εδώ μπαίνει, από εδώ βγαίνει και σε εμάς φίλοι ακόμα. Μια ομάδα απλοϊκών ανθρώπων με καμιά κοσμική δύναμη, με κανένα κοσμικό όπλο, κατέκτησε την οικουμένη. Ξάπλωσε παντού το κράτος του εσταυρωμένου, την Εκκλησία του Θεού. Και οι κατακτήσεις των Αποστόλων συνεχίζονται στους αιώνες, διαμέσου του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Μοναδικό στην ιστορία το φαινόμενο των παγκοσμίων κατακτήσεων μιας ομάδος απλοϊκών ανθρώπων. Η μεταβολή των Αποστόλων και του κόσμου ήταν αδύνατο να συμβούν. Δηλαδή, πώς οι ψαράδες άλλαξαν και βγήκαν σε έναν κόσμο αντίπαλο και γράμματο και δυνατό και σε λεπτά και σε όπλα, αυτό δεν εξηγείται από το μυαλό. Παρά μόνο με τη Θεία δύναμη. Αν την Πεντηκοστή δεν κατέβαινε το Αγιο Πνεύμα, το Αγιο Πνεύμα ήταν η αίτητη παροπλία των Αποστόλων. Η αίτητη παροπλία. Τελείωσε. Το Αγιο Πνεύμα μένει μονίμως στην Εκκλησία και εξακολουθεί να κάνει θαύματα. Και το θαύμα, το θαυμάτων που είναι η διατήρηση Εκκλησίας παρόλες τις θλιβερές προδοσίες. Λέει, το μεγαλύτερο θαύμα που βλέπουμε στην Εκκλησία, όσοι ασχολούνται με τα πράγματα, βλέπει τους διωγμούς που έχει περάσει από τότε που ο Χριστός και προ Χριστό ακόμα, γιατί υπήρχε Εκκλησία, μέχρι σήμερα διωγμό σε διωγμό, διωγμό σε διωγμό από αυτούς που έχουν τα λεφτά τα πολλά και τα όπλα δικά τους. Εκκλησία. Έχουμε παραδείγματα, Ρωσία, έχουμε την Ιουγκοσλαβία, έχουμε ένα σωρό από εκεί πέρα. Τι δεν κάνανε για να εξαλείψουν. Πιο δυνατή γίνανε η Χριστιανοί. Έτσι είναι. Το Πνεύμα, το Άγιο είναι εκείνο που χορηγεί την δύναμη. Ας ευχόμαστε να μας φωτίζει και να μας ευλογεί και να μας δυναμώνει, ώστε να έχουμε όρεξη να μελετούμε τις γραφές. Ένα κομματάκι μικρό, πολύ μικρό, για να μην νιώθετε κούραση, ανοίξτε το, διαβάστε το. Είναι ανάγκη, το έχει ανάγκη η ψυχή αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε με τον Χριστό. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι, καλώς. Δεν θέλετε, θα κάνω προσευχή, θα φύγω. Θέλετε κάτι σήμερα. Όταν βαπτίστηκε ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε υπό μορφή περιστεράς. Τώρα εδώ κατέβηκε με πύρινες γλώσσες. Βιαία πνοή και πύρινη γλώσσα. Πύρινη γλώσσα. Δηλαδή παίρνει διάφορες μορφές το Άγιο Πνεύμα. Αυτές που μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Δηλαδή, επικοινωνεί με εμάς ανάλογα με την περίσταση. Τι χρειάζεται και γίνεται φωτιά. Πυρηνική γλώσσα. Εξηγήσαμε. Πυρ, γιατί κατακαίει την αμαρτία. Φωτιά, γιατί φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι είναι. Και είναι και δύναμη που ενισχύει από την άλλη μεριά. Παρηγορητική. Θα σας πέμψω, λέει, το παρηγορητή, λέει, ο Κύριος. Γιατί παρηγορεί τα Άγιο Πνεύμα. Ναι. Πας στον Άγιο και σου λέει, αυτούς τους Αγίους που περάσανε και τους ζήσαμε από κοντά, θέλουμε να κάνουμε το θαύμα στο όνομα του Σταυρού του Κύριου. Τα, ο άλλος του γιώτρου καλά. Λοιπόν, η Εκκλησία ζει στους ένας στον αιώνα. Και βλέπουν όσοι έχουν μάτια μόνο. Όχι αυτά που έχουν μύγες, τα άλλα, τα καλά μάτια. Έτσι. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, εσύ πάλι. Λίγο εκτός θέμας βέβαια. Όταν ήταν ο Χριστός με τους μαθητές του, υπήρχαν λέει άτομα, διάβασα στο Αγία Γραφή, που κάνανε θαύματα με το όνομα του Κυρίου. Και διαμαρτυρήθηκαν τότε οι μαθητές και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε θαύματα με το όνομα του Κυρίου, ήταν πραγματικοί οπαδοί του Χριστού, ήταν δηλαδή τους είχε φωτίσει ο Χριστός. Τι ακριβώς είχε γίνει εκεί. Κοίταξε να δεις, το είχε διαβάσει έτσι. Ναι. Και θαύματα να κάνεις στο όνομα του Κυρίου, γιατί είναι άλλο το όνομα του Κυρίου και άλλο η δική σου υπόσταση. Θα ξεχωρίσεις. Βλέπεις τον διαιρέα, φοράει πετραχίλια, φοράει όλα.
και του πάνε ένα δαιμονισμένο, διαβάζει μια ευχή και φεύγει το δαιμόνιο. Και μπορεί να είναι ο ιερέας, δεν ξέρω τι λέει ο ιερέας. Το κατάλαβες. Κύριε, λέει, θα μου πούνε στην άλλη ζωή, εμείς κάνουμε θαύματα, γιατί μας βάζεις έξω. Το κατάλαβες για το δαιμόνιο. Τελείωσε. Είναι η ζωή, δεν παίζει ρόλο. Γιατί ο Κύριος λέει πάντα εκείνον που γίνει το θαύμα και το κάνει το θαύμα. Το κατάλαβες. Και σένα που δεν είσαι εντάξει, λυπάται. Αλλά όμως, άμα το κάνεις για άλλους λόγους, το ξέρει ο Κύριος. Έτσι. Άλλος κάτι. Σας κούρασα πολύ, ε. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Εκεί που ήλπιζα ότι δεν θα βρω, μου είναι αρκετή η άξιο. Μακάρι να γίνουν 10 την φορά. Γιατί λείπουν από ό,τι έχουν έρθει. Κάθε φορά αυτό γίνεται. Και άφησε μην τα αφηλήματα λοιπόν, όσο και εμείς να φύγουμε τους αφηλές. Και μη είσαι μέρης μας θερασμό, αλλά να είσαι μπάσα λεγό τον Πανηλού. Διευχόμαι τον Πανηγόν Τερό Δημό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός. Τι θα βάλουμε? Ε? Τίτλο. Πεντηκοστή. Πεντηκοστή. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Την ίδια ώρα, την ίδια ημέρα. Ωραία έξι.